Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται με πολλά θέματα. Δεν είναι μόνο με το συγκεκριμένο, ότι άλλη τελικά είναι η πραγματικότητα και άλλο είναι αυτό που προβάλλεται. Οπότε καλό είναι να εξηγήσουμε, διότι ακόμα και σε ζητήματα τα οποία μπορεί για μας να μην έχουν ζήτημα, θα πρέπει απέναντι στον κόσμο να λέμε ακριβώς τι ισχύει και να αποκαθιστούμε την πραγματικότητα. Καταλαβαίνετε, ειδικά όταν γονιός βλέπει να κυκλοφορεί ένα θέμα ότι 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν άρθρο που στην ουσία αθωώνει τους παιδεραστές, είναι θέμα. Κοιτάξτε, βέβαια είναι θέμα, έτσι προφανώς, και γι' αυτό λέω ότι και άμεση είναι η απάντησή μας και είμαστε πάντα ανοιχτοί στο να αποκαθιστούμε τα πράγματα και ευχαριστώ και πάλι γι' αυτό. Αλλά καλό είναι, ας πούμε, και να μην υιοθετούμε άκρητα, και δεν το λέω για σας, αλλά γενικώς και για μεγαλύτερα ΜΜΕ συστημικά εδώ στην Αθήνα, πράγματα τα οποία πολύ εύκολα καταραίουν. Δηλαδή με αυτό που θα σας πω τώρα είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να ασχολούμαστε καθόλου. Αλλά φαίνεται ότι δεν είμαστε εμείς που προσανατολίζουμε τον κόσμο, είναι αυτοί που προσανατολίζουν τον κόσμο, διότι γίνεται και σοβαρή δουλειά η οποία δεν φαίνεται. Λοιπόν, πάμε όμως επί του συγκεκριμένου. Πρόκειται για το άρθρο 347 του ποινικού κώδικα, το οποίο είναι μια απαρχαιωμένη διάταξη, όπως είναι και αυτή της θανατικής ποινής, η οποία υπάρχει ακόμα στον ποινικό κώδικα. Οπότε σε αυτή τη βάση και στον εξορθολογισμό των κωδίκων έρχεται και αυτή η τροπολογία, η οποία στην ουσία εκείνο που κάνει είναι ότι καταργεί τη διάταξη αυτή, όπου αναφέρεται σε παραφύσιν ασέλγεια η οποία έγινε ή με κατάχρηση σχέσης εξάρτησης ή από ενήλικο με αποπλάνηση προσώπου νεότερου των 17 ετών, έτσι. Και όλα αυτά τα οποία προβλέπει το 347 καλύπτονται από τα άρθρα 336 και επόμενα του ποινικού κώδικα με πληρέστερο τρόπο και με αυστηρότερο πλαίσιο ποινής. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, εκτός το ότι προβλέπονται πλήρως στα άρθρα 336 και επόμενα του ποινικού κώδικα, υπάρχει και πλαίσιο ποινής το επόμενο να γίνει. Επειδή μπορεί κάποιος να θέλει, όπως μπήκαμε εμείς στη διαδικασία, να δούμε τι λέει αυτός ο 347, και είδαμε κιόλας ότι υπήρξαν έντονες πιέσεις από τις κοινότητες των ομοφιλοφιλικές λεσβιακές κοινότητες. Έτσι, να μπορεί να θέλει κάποιος να δει και ποια είναι τα υπόλοιπα. Ποιοι νόμοι λοιπόν καλύπτουν όλα τα ενδεχόμενα περιγράφονται στο 347? Θα σας πω, το 347 στην ουσία τι έκανε. Αναφερότανε σε αυτά τα οποία προβλέπονταν παραπάνω, δηλαδή από το 336 μέχρι το 347 υπήρχαν άρθρα τα οποία προέβλεπαν ακριβώς αυτό. Δηλαδή, το 347 έπαιρνε τις διατάξεις του 336 και επόμενα, δηλαδή αυτή που έχει να κάνει με τη γενετής αξιοπρέπεια, με την κατάχρηση σε ασέλγεια, με την αποπλάνηση παιδιών, με την κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια, όλα αυτά που σας λέμε από το 336 και επόμενα μέχρι το 347. Μάλιστα. Το 347 λοιπόν τι έκανε, έπαιρνε όλες αυτές τις διατάξεις και τις αποσαφήνιζε για μια συγκεκριμένη πράξη. Τις επαναλάμβανε ως παραφύσιν όταν ήταν, ας πούμε, μεταξύ ομοφιλόφιλων. Το οποίο είναι περιτεύει, διότι όλες οι περιπτώσεις και ομοφιλόφιλων και ετερόφιλων καλύπτονται από τα προηγούμενα άρθρα. Δηλαδή, στην ουσία, αν καταλαβαίνετε, είναι ένας εξορθολογισμός, εντελώς τυπικό ζήτημα, το οποίο ενώ προβλεπόταν, ας πούμε, μια διακριτική αντιμετώπιση για τις περιπτώσεις των ομοφιλόφιλων και τις έλεγε παραφύσιν, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό δεν θεωρείται ότι προστατεύει κάτι παραπάνω, ίσα-ίσα ότι κάνει κάποιες διακρίσεις. Επομένως, για να γίνω συγκεκριμένος, αν ένας ενήλικας πάει βιάσει ένα παιδί 15 ετών, προβλέπεται αυτό? Καλή, σας είπα, καλύπτεται πλήρως από τα προηγούμενα άρθρα 336 και επόμενα. Δηλαδή υπάρχουν, θα σας πω συγκεκριμένα εδώ για να μιλάμε συγκεκριμένα. Λοιπόν, είναι, ας πούμε, το 337, το οποίο λέει προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας. Είναι το 338, το οποίο μιλάει για κατάχρηση σε ασέλγεια. Είναι το 339 για αποπλάνηση παιδιών. Είναι το 341 για απατηλή επίτευξη συνουσίας. Είναι το 342 για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια. Επομένως, είναι το 343 που λέει ασέλγεια με κατάχρηση εξουσίας. Ό,τι δηλαδή προβλεπόταν στα προηγούμενα άρθρα,
έμπαινε ένα άρθρο επιπλέον, το οποίο το έβαζε συνήθως το παραφύσουν για λόγους ομόφυλων. Ναι. Όμως αυτό το πράγμα δεν υπήρχε λόγο. Άρα και για ομόφυλους και για ετερόφυλους υπάρχει πλήρως καλυμμένο στα υπόλοιπα άρθρα του κώδικα. Ακριβώς, και για ετερόφιλους και για ομόφιλους, για οποιαδήποτε τέτοια πράξη που γίνεται σε ενήλικο ή ανήλικο, είτε βιασμός, είτε ασέλεια, είτε κατάχρηση εξουσίας, καλύπτεται πλήρως και με μεγαλύτερο πλαίσιο ποινής στα προηγούμενα άρθρα. Κύριε Ψυχογέννα, να σας ευχαριστήσω. Νομίζω ότι ήσασταν σαφέστατος. Προσπάθησα να μιλήσω και συγκεκριμένα, αλλά πραγματικά, ας πούμε, και άνθρωποι συνάδελφοι δικηγόροι, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα, ας πούμε, το καταλαβαίνουν πλήρως και είναι στα πλαίσια του εξυγχρονισμού του ποινικού κώδικα και τίποτα παραπάνω, τυπικό ζήτημα και καλύπτεται πλήρως και ως προς το πλαίσιο ποινής και ως προς τις πράξεις από τα προηγούμενα άρθρα. Καταλαβαίνετε όμως ότι ήταν ανάγκη να αποσαφινιστεί αυτό. Σίγουρα, γιατί όταν ένας γονιός βλέπει κάτι τέτοιο. Προφανώς. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία και θα βγαίνουμε για οτιδήποτε προκύπτει άμεσα. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να δίνετε ευκαιρία άμεσα στους ανθρώπους που εμπλέκονται να ακούμε και τη δική τους άποψη. Σίγουρα και εμείς το θέλουμε, είτε είναι σε τέτοια θέματα είτε σε οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.